Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, οι γυναίκες με κινητοποιήσεις στην Αμερική και αν δεν κάνω λάθος και στην Ευρώπη σε κάποιες χώρες έδωσαν αγώνα για να έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στους άντρες. Ίσα δικαιώματα στην εργασία, ίσα δικαιώματα στη πολιτική σκηνή του τόπου. Το 1911 αυτή η μέρα καθιερώθηκε η 8 Μαρτίου και γιορταζόταν μάλλον με κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο. Μέσα όμως στην πάροδο των ετών, αυτή η γιορτή έχει χάσει το χρώμα της. Και ερχόμαστε σήμερα η γιορτή αυτή να έχει περάσει σαν μία γιορτή απλά ότι γιορτάζω που είμαι γυναίκα. Τόσο απλά. Έχει περάσει σαν γιορτή, πώς είναι η γιορτή των ερωτευμένων ή αν θα έλεγα πώς έχει χάσει το χρώμα της και που έρχεται και η γιορτή της Πρωτομαγιάς που είναι απεργία και το έχουν περάσει σαν αργία. Έχει χάσει και αυτή η γιορτή το χρώμα της. Σήμερα και στην περίοδο της κρίσης η γυναίκα έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά προβλήματα, όχι μόνο την ανεργία, αλλά δεν αντιμετωπίζεται εισάξια από τον συνάδελφο άντρα. Επίσης, όχι μόνο, αν θέλετε, και μισθολογικά δεν έχει τα ίδια δικαιώματα, έρχεται η γυναίκα όταν αποφασίζει να γίνει μητέρα και απουσιάσει για κάποιο χρονικό διάστημα από την εργασία της, όταν επιστρέφει δεν έχει την επαγγελματική εξέλιξη που θα είχε αν δεν είχε φύγει. Στο σημείο αυτό οι εργοδότες δεν δείχνουν την εμπιστοσύνη, αν θέλετε, σε μία γυναίκα, γιατί πιστεύουν ότι δεν θα τα καταφέρει. Όμως οι γυναίκες έχουν αποδείξει ότι μπορούν στο 100% να είναι στον επαγγελματικό τους χώρο, μπορούν να είναι στο 100% στην οικογένειά τους, σαν σύζυγοι και σαν μάνες.